Σε μάχη συσπήρωσης των ψηφοφόρων τους επιδίδονται τα κόμματα τρεις εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές. Νέα προειδοποίηση Μητσοτάκη στα Σκόπια να σεβαστούν τη συνθήκη των Πρεσπών. Αλλιώς κλείνει ο δρόμος προς την Ευρώπη. Παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ του 15, ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν ανασταίνεται, δηλώνει ο Στέφανος Κασελάκης. Θύμα απαγωγής και άγριου ξυλοδαρμού έπεσε 17χρονος στην Σπάρτη από συγγενής κοπέλας με την οποία είχε δεσμό. Συγκλονίζει η μαρτυρία του πατέρα του νεαρού για τα βασανιστήρια που υπέστη ο γιος του. Αποκλειστικό ρεπορτάζ. Επιμένει το αφόρητο σκηνικό αφρικανικής σκόνης. Νέα άνοδος της θερμοκρασίας και λασποβροχές σε πολλά μέρη της χώρας. Πώς θα κινηθεί ο υποτροπικός αεροχήμαρος στις επόμενες ώρες. Αναλυτική πρόγνωση. Θερμή υποδοχή για τον Γιώργο Λάνθιμο στο Φεστιβάλ των Κανών. Έκανε παγκόσμια πρεμιέρα η νέα του ταινία Ιστορίες Καλοσύνης, με την οποία διεκδικεί το Χρυσό Φοίνικα. Διθύραμβη για τους πρωταγωνιστές Έμα Στόουν και Βίλιαμ Νταφόε. Κύριε, καλό μεσημέρι. Νέο προσκλητήριο προς τους πολίτες για μαζική συμμετοχή στην Ευρωκάλπη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας τις αυστηρές προειδοποιήσεις προς τη Βόρεια Μακεδονία για τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ο Στέφανος Κασελάκης εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης για την υγεία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Βόρεια Ελλάδα ζήτησε από τους πολίτες στο Πασόκ να βρεθεί στην δεύτερη θέση το βράδυ της 9ης Ιουνίου. Στη διπλή μάχη της μέγιστης δυνατής εισπύρωσης αλλά και της διεύρυνσης της εκλογικής βάσης ρίχνονται οι πολιτικοί αρχηγοί. Με μόλις τρεις εβδομάδες να μας χωρίζουν πλέον από την κάλπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η κεντροδεξιά παράταξη θα πιάσει, αν όχι ξεπεράσει, το 33% των προηγούμενων ευρωεκλογών. Και έβαλα και ένα σαφή στόχο, τον οποίο πιστεύω ότι μπορούμε να το προσεγγίσουμε. Το αντίστοιχο εκλογικό ποσοστό που πετύχαμε το 19, όταν όλοι προεξοφλούσαν ότι θα γίνουμε κυβέρνηση, πιστεύω ότι μπορούμε να το πιάσουμε και ενδεχομένως και να το ξεπεράσουμε. Αλλά εμένα μου αρέσει σε κάθε εκλογή να μπορώ να ξέρω ακριβώς τι στοχεύω, και βέβαια είναι το ποσοστό και είναι και ο αριθμός των ευρωβουλευτών. Ο Πρωθυπουργός εκτόξευσε νέες προειδοποιητικές βολές στα Σκόπια, καθιστώντας απολύτως σαφές ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να ακυρώσει τα μνημόνια συνεργασίας εάν δεν σεβαστούν τη Συμφωνία της Λίμνης. Να αλλάξει από τώρα την γραμμή της, να σεβαστεί αυτή την κεντρική πρόβλεψη της Συμφωνίας των Πρεσπών, να χρησιμοποιεί μόνο το όνομα Βόρεια Μακεδονία εντός και εκτός της χώρας όταν γίνονται αναφορές στον βόρειο γείτονά μας. Σε αντίθετη περίπτωση είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσουν θέματα όχι μόνο στις σχέσεις της Ελλάδος με τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά στις σχέσεις της Ευρώπης με τη Βόρεια Μακεδονία. Το παράσπειρο διών του συνεχίζει ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος βρίσκεται στο Κιλκής και ακολούθως θα επισκεφθεί τη συμπρωτεύουσα, με τον κεντρικό στόχο να παραμένει η ανατροπή, την οποία χαρακτηρίζει ως εφικτή. Έχω έρθει για να μείνω στην πατρίδα μου, στο κόμμα μας. Μόλις ξεκινήσαμε, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Και ας είμαστε ειλικρινείς για μερικές πραγματικότητες. Το 2015 δεν υπάρχει πια, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου πρόκειται να αναστηθεί. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πάντως ξέκλεψε λίγο χρόνο από το πυκνό πρόγραμμα περιοδιών για να διασκεδάσει σε γνωστό κέντρο της Παραλιακής, όπου έκανε πρεμιέρα ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Στη Βόρειο Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Πέλα και η Μαθία, περιοδεύει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το βλέμμα να είναι σταθερά στραμμένο στη δεύτερη θέση. Η πατρίδα μας χρειάζεται την 9η Ιουνίου το βράδυ να έχει ισχυρή και σοβαρή αξιόπιστη αντιπολίτευση που θα είναι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας. Την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαιώνει πάντως και η νέα μέτρηση της ΤΣΙΠΙΟ και τα παραπολιτικά, καθώς την εκτίμηση ψήφου καταγράφει ποσοστό 33,3% έναντι 15,6% του ΣΥΡΙΖΑ. 13,2% λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, από 8,6 ΚΚΕ και Ελληνική Λύση, 3,6 η Νίκη, 3,2 η Πλεύση Ελευθερίας, 3 η Νέα Αριστερά, 2,6 οι Δημοκράτες, 2,3 η Φωνή Λογικής και 2,2 το Μέρα 25. Να στείλουμε το κουκουέ όσο γίνεται πιο ψηλά, να κοκκινήσουν οι κάλπες της Τούμπας των άλλων περιοχών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
μέχρι και την Ευρωκάλπη. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν σκοπό να οργώσουν την Ελλάδα. Τα Βρύλισια επισκέφτηκε πριν λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός και μίλησε με πολίτες εν ώψη των ευρωεκλογών. Εκεί βρίσκεται ο Αντώνης Γιώκας να μας πει περισσότερα. Αντώνη. Και μάλιστα, Νικόλ, ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξος για μια ακόμα μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα μια εκλογική κάλπη στην προκειμένη περίπτωση στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, γνωρίζει πλέον από εκλογές, μπορεί να καταλάβει το ρεύμα που υπάρχει στον κόσμο και πιστεύει, ακράδαντα δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ότι θα είναι μια ακόμα μεγάλη νύχτα για τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα έκανε εκτενέστατη αναφορά σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα και για ακόμα μια φορά έστειλε μήνυμα προς τη Βόρεια Μακεδονία, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία πάντα στήριξε και η κυβέρνησή του τον ευρωπαϊκό δρόμο των Δυτικών Βαλκανίων. Αν όμως η γειτονική χώρα δεν σεβαστεί τα όσα υπέγραψε, τότε αυτός ο δρόμος θα κλείσει, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έκανε επίθεση, πραγματοποίησε επίθεση εναντίον των κομμάτων της αντιπολίτευσης, εναντίον του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη ονομαστικά και εναντίον του κυρίου Στέφανου Κασελάκη, τον οποίο βέβαια δεν ονομάτισε, κάνοντας λόγο για ένα lifestyle λαϊκισμό, και προφανώς ασχολήθηκε και με τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για δήθεν πατριώτες, τουρκοφάγους, οι οποίοι επενδύουν και εκείνοι με τη σειρά τους στο λαϊκισμό, Νικόλη. Αντώνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός από τα Βρυλίσια. Το κλίμα είναι ενθουσιώδες, η παράταξη συσπυρώνεται και εμείς θα είμαστε οι μεγάλοι νικητές της εκλογικής μάχης της 9ης Ιουνίου. Εμείς στηρίξαμε πάντα τον ευρωπαϊκό δρόμο των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Όμως, για να συνεχιστεί η πορεία τους σε αυτόν τον δρόμο, θα πρέπει να γνωρίζουν οι βόρειοι γειτονές μας πρωτίστως ότι θα πρέπει να συμμορφωθούν απόλυτα με αυτά τα οποία έχουν συμφωνήσει. Αν δεν το κάνουν, ο ευρωπαϊκός τους δρόμος δυστυχώς για αυτούς και για τους πολίτες τους θα παραμείνει κλειστός. Τώρα κόντρα ξέσπασε μεταξύ Στέφανου Κασελάκη και Άδωνη Γεωργιάδη για το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, που θα δέχεται τους VIP διαπιστευμένους και φιλάθλους από τον τελικό του Conference League. Πάμε στην Κατερίνα Κανάκη να μας πει περισσότερα. Κατερίνα. Πράγματι, έχει πυροδοτηθεί μια νέα εστία έντασης λιγοστές ημέρες πριν από τις κάλπες. Τι έχει ακριβώς συμβεί? Το φυτίλι έχει ανάψει λόγω μιας οδηγίας προς το προσωπικό του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, ώστε να είναι σε επιφυλακή εν ώψη ακριβώς του τελικού του Conference League. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή ότι έχει οριστεί ο Ευαγγελισμός στο νοσοκομείο αναφορά σε περίπτωση που χρειαστούν οι επίσημοι περίθαλψη. Προχώρησε λοιπόν ράθος το βράδυ ο κύριος Κασελάκης σε μια ανάρτηση, όπως αστικά καταγγέλει ότι άλλοι βρίσκονται σε λίστα αναμονής και άλλοι σε λίστα απόλυτης προτεραιότητας στη ζωή. Συνεχίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση για VIP και υποστηρίζοντας πως η ανθρώπινη ζωή μετριέται με τα αστέρια των ξενοδοχείων. Να σας πω ότι απαντώντας, ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται και γίνεται παγίως σε όλες τις κυβερνήσεις. Με ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας υποστηρίζει πως μια τέτοια δέσμευση είναι υποχρεωτική για να διεξαχθεί ένα γεγονός τέτοιου βεληνεκούς όπως ο τελικός. Κατά συνέπεια, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης, όλες οι σχετικές αναρτήσεις και αντιδράσεις, κυρίως από βουλευτές που στο παρελθόν έχουν συμμετάσχει σε κυβέρνηση, είναι λαϊκίστικες και υποκριτικές. Να σας πω ότι είχαμε αντίδραση και από την πλευρά του Πρωθυπουργού, ο οποίος πριν από λίγο με συνέντευξή του καταλόγησε λαϊκισμό από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη, Νικόλη. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα αλλάξουμε θέμα. Στιγμές φρίκης βίωσε ένας 17χρονος στη Σπάρτη όταν έπεσε θύμα απαγωγής από συγγενείς της κοπέλας του. Όπως καταγγέλουν ο πατέρας και η δικηγόρος του θύματος, μιλώντας στο Άξιον 24, τον έβαλαν στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου και τον μετέφεραν στο σπίτι του αδελφού της κοπέλας. Εκεί τον ξυλοκοπούσαν επί 3 ώρες. Ο 17χρονος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο, ενώ από τους άγριους ξυλοδαρμούς έχει υποστεί διάτρηση τυμπάνου. Η αστυνομία συνέλαβε τον πατέρα και τον αδελφό της ανήλικης, ενώ αναζητείται η μητέρα της. Ξυλοδαρμούς, ύβρις και απειλές δέχθηκε ένας 17χρονος στην Σπάρτη όταν έπεσε θύμα απαγωγής από συγγενείς της κοπέλας του. Ο αδελφός της κάλεσε τον 17χρονο και του ζήτησε να συναντηθούν σε κεντρικό σημείο της πόλης. Τον έβαλαν με τη βία εντός του αυτοκίνητου και τον κλείδωσαν στο πόρτ μπαγκάζ του οχήματος, όπου τον μετέφεραν σε άλλα σημεία της περιοχής,
όπου σταδιακά τον έβγαζαν εκτός οχήματος, τον χτυπούσαν. Όπως καταγγέλει ο 17χρονος, κάποια στιγμή στον δρόμο από Αραιόπολη προς Πύργο σταμάτησαν, τον έβγαλαν από το Port Pagas στο αυτοκίνητο, τον χτύπησαν ξανά και μετά τον έβαλαν μέσα στο αυτοκίνητο και τον πήγαν στο σπίτι του αδελφού της κοπέλας. Εκεί συνέχισαν να τον ξυλοκοπούν. Από κάποιο σημείο και μετά το παιδί δεν είχε πλήρη αίσθηση του τι βίωνε. Είχε βάλει απλά τα χέρια του, το κεφάλι του, το κρανίο του μέσα στα χέρια του να το προστατεύσει και απλά έλεγε σε όλες τις προσβολές που άκουγε: «Ναι, έχετε δίκιο», με σκοπό να σταματήσει το μαρτύριο. Όπως λέει ο πατέρας του μιλώντας στο Action 24, το παιδί δεν είχε δεχτεί ποτέ του απειλές, ενώ βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση και έχει υποστεί από τα χτυπήματα διάτρηση στο τύμπανο του αυτιού του. Δεν είχε απειλές πριν. Τίποτα δεν είχε. Δεν τον πήρε κανένας τηλέφωνο να του πει να μείνεις μακριά από την κοπέλα, να μείνεις το έναν. Δεν είχε τέτοια απειλές. Το παιδί είναι σε κατάσταση σοκ. Παρακολουθεί παιδοψυχολόγο. Αρνείται να πάει στο σχολείο. Είναι επίφοβο να χάσει τις εξετάσεις του ή να τις δώσει από Σεπτέμβριο. Επίσης, έχει υποστεί διάτρηση τυμπάνου. Δεν ακούει καθόλου από το ένα του αυτή, από το αριστερό του αυτή. Δεν γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα αν θα καταφέρει να ξανακούσει. Μετά από αυτό που έχει υποστεί, για να ξαναβρει τη λέξη ασφάλεια, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Η αστυνομία, όπως είδατε, τη δουλειά της την έκανε. Τους δύο εκ των κατηγορουμένων τους έχει συλλάβει ήδη, όπως είπε η κυρία δικηγόρος. Ο πατέρας και ο αδερφός της κοπέλας έχουν συλληφθεί, ενώ αναζητείται και η μητέρα της, η οποία κατηγορείται για ξυλοδαρμό. Αντιμέτωποι με ένα θολό τοπίο είναι για ακόμη μια φορά οι κάτοικοι της Αττικής, καθώς η αφρικανική σκόνη έχει σκεπάσει τον ουρανό. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από τον Λυκαβητό, με την εικόνα της Αθήνας να είναι σκοτεινή. Εκεί βρίσκεται η Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Αλεξάνδρα, με αυτό το θολό τοπίο που έχει προκαλέσει η σκόνη από τη Σαχάρα, το Υπουργείο Υγείας συστήνει και μέτρα προστασίας. Η αφρικανική σκόνη έχει αντισταθεί για τα καλά πάνω από τη χώρα μας, δημιουργώντας ένα αποπνευστικό κοκτέιλ σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία. Όπως μπορείτε να δείτε, αυτή την ώρα η θέα στο Λυκαβητό είναι περιορισμένη λόγω του νέφου σκόνης. Το φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει την υγεία οποιοδήποτε ατόμου, όμως δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε παιδιά, βρέφη, ηλικιωμένα άτομα, άτομα με παθήσεις πνεύμονες, με χρόνιες παθήσεις καρδιάς και του αναπνευστικού, να περιορίσουν τις μετακινήσεις στους εξωτερικούς χώρους και τις άσκοπες μετακινήσεις, να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όπως το σπίτι, το γραφείο, να προτιμάμε το αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις μας και να αποφεύγουμε την έντονη σωματική ή αθλητική δραστηριότητα σε κεβερπάτμα σε υπαίθριους χώρους. Και φυσικά να χρησιμοποιούμε μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας όταν βγαίνουμε έξω, ειδικά σε σημερινές συνθήκες υψηλών συγκεντρώσεων σκόνης. Αλεξάνδρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα μείνουμε στο θέμα. Σε κλειό αφρικανικής σκόνης βρίσκεται η Αττική και σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες η κατάσταση γίνεται δύσκολη. Έχουμε και λίγες λασποβροχές. Μαζί μου είναι ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου. Δημήτρη, πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο? Καλησπέρα, Νικόλ. Θα λέγαμε και όχι μόνο στην Αττική, έτσι, και στη Δυτική και Νότια χώρα, ειδικά εκεί ακόμα, είναι ακόμη πιο αυξημένες οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην επιφάνεια, αλλά και εδώ στην Αττική έχουν ήδη αυξηθεί αρκετά οι συγκεντρώσεις. Ένα φαινόμενο το οποίο θα κρατήσει μέχρι και την Τετάρτη, έτσι, μια μεγάλη διάρκεια, με τις συγκεντρώσεις να παραμένουν υψηλές σχεδόν όλες τις ημέρες. Βλέπουμε και εδώ χαρακτηριστικά στο χάρτη και στην κεντρική και νότια χώρα, αυτό είναι στα 3.000 μέτρα περίπου σήμερα και αύριο την Κυριακή. Βλέπουμε ότι είναι αυξημένες συγκεντρώσεις. Ουσιαστικά θα επιμένει, θα έρχονται σταδιακά συνεχόμενα κύματα αφρικανικής σκόνης μέχρι και την Τετάρτη. Θα μας ταλαιπωρεί, ειδικά στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, μεγάλες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Δηλαδή και στα Επτάνησα και στην Κρήτη και στην Δυτική Πελοπόννησο και στην Δυτική Στερεά θα είναι αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης μέχρι και την Τετάρτη. Τώρα να πούμε ότι η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει. Ήδη έχει ανέβει και χθες στη Δυτική και Νότια χώρα. Σήμερα στις περισσότερες περιοχές στη Κεντρική και Νότια Ελλάδα και τη Δευτέρα και την Τρίτη θα είναι η κορύφωση αυτής της θερμής μεταφοράς και την Τετάρτη με πάνω από 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά θα φτάσουμε και 35, πιθανόν και 36 βαθμούς Κελσίου, ειδικά στην Ανατολική Στερεά και στην Κρήτη. Παρόμοιο το σκηνικό λοιπόν μέχρι και την Τετάρτη. Έτσι, το ίδιο σκηνικό. Αφρικανική σκόνη και ζέστη, αρκετή ζέστη, ειδικά μετά τη Δευτέρα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Μέχρι λοιπόν τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας να πλήξει τη χώρα μας το φαινόμενο του υποτροπικού αεροχήμαρου με την αφρικανική σκόνη και τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι ειδικοί μιλούν για ένα επικίνδυνο κοκτέιλ, εφιστώντας την προσοχή όχι μόνο στις ευπαθείς ομάδες, αλλά σε όλο τον πληθυσμό, καθώς προειδοποιούν πως μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τους υγιείς.
Ένα πυκνό πέπλο αφρικανικής σκόνης έχει καλύψει το λεκανοπέδιο της Αττικής και πολλές περιοχές της χώρας. Το φαινόμενο αναμένεται να έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τις προηγούμενες περιπτώσεις μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Καταγράφεται μια αυξημένη δραστηριότητα σε ό,τι αφορά τη μεταφορά σκόνης πάνω από την περιοχή μας. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει καταγραφεί και από άλλους ερευνητές τα τελευταία χρόνια και σχετίζεται ενδεχομένως με την αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, σε τα συστήματα δηλαδή καιρού, τα οποία ευνοούν το να έχουμε μεταφορά αφρικανικής σκόνης πάνω από την περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης γενικότερα. Το ανυπόφορο κοκτέιλ αφρικανικής σκόνης σε μεγάλες συγκεντρώσεις αλλά και υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Βίκου, φτερνίζουμε πολύ. Είναι κακό αυτό που συμβαίνει. Θα πρέπει οι άρρωστοι άνθρωποι, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα όπως είναι βροχικό άσθημα και κυρίως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια να προφυλαχθούν επιμελώς. Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης που ήδη από χθες χτυπά τη χώρα, τόσο από την αποπνικτική ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου και της Αττικής, φέρνει και λασποβροχές. Οι λασποβροχές έχουν να κάνουν με το συνδυασμό της αφρικανικής σκόνης με τη βροχή, οπότε από τη στιγμή που έχουμε παρουσία νεφώσεων και εκδήλωση βροχοπτώσεων πάνω από τη χώρα μας, σε συνδυασμό με την παρουσία της σκόνης, έχουμε αυτές τις λασποβροχές. Πολύ άσχημα και με επηρεάζει και στην αναπνοή. Γιατί είμαι αλλεργικός στη σκόνη. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς οι υψηλές συγκεντρώσεις μπορούν να δημιουργήσουν αρκετά προβλήματα σε όσους έχουν ήδη κάποιο πρόβλημα υγείας. Η εισπνοή αυτών των σωματιδίων θα επηρεάσει ελάχιστα το βλενογόνο του αναπνευστικού μας, θα κάνει μια πολύ μικρή φλεγμονή. Αν αναπτύξω συμπτώματα, αν έχω ας πούμε έντονο βήχα, φλέματα, σφίξιμο στο στήθος, δυσπνία, μπούκωμα, φτέρνισμα, δακρύζουν ή κοκκινίζουν τα μάτια μου, τότε. Δεν είναι φυσιολογικό, έχω κάποιο νόσημα. Με ανησυχεί γιατί δεν ξέρω τι μπαίνει μέσα μου αυτή τη στιγμή και τι θα μου δημιουργήσει στο μέλλον. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ από την Τρίτη αναμένεται και περαιτέρω αύξηση. Αλλάξουμε θέμα. Στην εξάρθρωση κλιματικής οργάνωσης που διακινούσε η ηρωίνη στην Αττική, προχώρησε η αστυνομία, η οποία μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση συνέλαβε 5 μέλη της οργάνωσης. Μαζί μου είναι η Ήρα Ορχάνη για να μας πει περισσότερα, αλλά και για να δούμε μαζί το βίντεο από την έφοδο της αστυνομίας στα σπίτια των συλληφθέντων. Ήρα. Στο βίντεο το οποίο έρχεται στο φως της δημοσιότητας, Νικόλ, βλέπουμε την έφοδο των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Αττικής, της ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ στα σπίτια των συλληφθέντων, καθώς και στους χώρους αποθήκευσης των ναρκωτικών, εκεί όπου είχαν κρύψει τουλάχιστον 2 κιλά και 646 γραμμάρια ηρωίνης και μεταξύ άλλων 9 δεντρίλια κάναβης. Αρχηγός Νικόλ φέρεται να ήταν ένας 50χρονος, ο οποίος έβρισκε, νόθευε και συσκεύαζε ξανά τα ναρκωτικά, είναι αυτά που βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας, καθώς επίσης ένας 59χρονος, ο οποίος αποθήκευε τις ναρκωτικές ουσίες, ένας 61χρονος και μία 46χρονη, οι οποίοι παρέλαβαν, αποθήκευαν και διακινούσαν τα ναρκωτικά, ενώ ένας 55χρονος, ένας 68χρονος και μία 46χρονη, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη συλληφθεί, πουλούσαν τα ναρκωτικά. Νικόλ, σε περιοχές της Αθήνας, μιλάμε για τουλάχιστον 200 περιπτώσεις αγοραπολισίας ναρκωτικών, με την έρευνα της αστυνομίας να συνεχίζεται για τον εντοπισμό και την σύλληψη και των υπόλοιπων μελών της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης. Ήρα, να σε ευχαριστήσω για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων της ορούς τριών εκ των ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα, ανέκτησε ο Ισραηλινός στρατός, όπως ανακοίνωσε με έκτακτη συνέντευξη τύπου ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ. Μεταξύ τους και η Ιβριογερμανίδα Σάνι Λουκ, που είχε γίνει σύμβολο της θηριωδίας της 7η Οκτωβρίου, όταν είχε απαχθεί κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Νόβα που μετατράπηκε σε μακελιό. The awful discovery, the Israeli army recovering the bodies of three hostages who tried to escape that music festival but who were later killed in the October 7th Hamas terror attack. 7 ολόκληρους μήνες μετά τον εφιάλτη του αιματοβαμμένου φεστιβάλ Νόβα στο νότιο Ισραήλ, οι συγγενείς τριών εκ των απαχθέντων θεατών του λαμβάνουν τα φρικτά νέα της τύχης των αγαπημένων τους. Οι σωροί της Σάνι Λουκ, του Γιτζάκ Γκελέρντερ και της Αμίτ Μπουσκίλα εντοπίστηκαν και ανακτήθηκαν από τον Ισραηλινό στρατό μετά από επιχείρηση στη λωρίδα της Γάζας. It was a heavy heart that I shared the news that last night the Israel Defense Forces and ISA forces rescued the bodies of our hostages Shani Luk, Amit Buskila and Yitzhak Lerenter, who were taken hostage during the Hamas massacre on October 7th and murdered
Σε αντίθεση με τους συγγενείς του Γιτζάκ Γκελέρντερ, που αφήνει πίσω του 4 παιδιά και 2 εγγόνια, και της 28χρονης στυλίστρια Σαμίτ Μπουσκίλα, οι γονείς της Ισραηλινογερμανίδα Σάνι Λουκ δηλώνουν ανακουφισμένοι. Γνώριζαν εδώ και μήνες ότι η κόρη τους είχε δολοφονηθεί από τους τρομοκράτες της Χαμάς, όμως δεν μπορούσαν ούτε να την κυδεύσουν. Κάτι που πλέον μπορούν να πραγματοποιήσουν μόλις το άψυχο κορμί της επιστρέψει στο Ισραήλ. It's a good message, and we're happy at least that he's back and we can bury her properly. The body that we have now is complete and it's beautiful and it looks like she is alive, actually. Sure. And it's amazing, like it's a miracle for me. Την ίδια ώρα στην πόλη Ρέιμ, στο νότιο Ισραήλ, ομάδα με δεκάδες νεαρές υπό τους ήχους ηλεκτρονικής μουσικής χορεύουν στη μνήμη των φίλων τους που βρήκαν τραγικό θάνατο στο Φεστιβάλ του Τρόμου. Και αναπαριστούν τις φρικιαστικές στιγμές που έζησαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, καθώς η 7η Οκτωβρίου αποτελεί μια ανοιχτή πληγή για τους πολίτες του Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξον 24. Ακολουθούν οι αθλητικές μας ειδήσεις με την Βάλια Πηλιανίδη και η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Περισσότερα και αναλυτικότερα τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 με την Εύη Φραγκάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.